Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα για την ελιά και το ελαιόλαδο πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τις 10 έως και τις 12 Απριλίου και διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στην έκθεση συμμετείχαν ομαρχίες, δήμοι, συνεταιρισμοί και ελαιοπαραγωγοί, ενώ για δεύτερη συνεχή χρονιά και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Λακαρνανίας, η οποία συμμετείχε με την συνεργασία της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, του Συλλόγου Εξαγωγέων Τυποποιητών και Εμπόρων Βρώσιμων Ελιών και Υλοτριβέων του Νομού, έδωσε το παρόν. Την έκθεση επισκέφθηκαν πρέσβεις και εμπορικοί ακόλουθοι από όλο τον κόσμο, προμηθευτές αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και εστιατορίων και χώρων σύντησης. Άθροα ήταν και η προσέλευση καταναλωτών για την γνωριμία με τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά ελαιοκομικά προϊόντα. Η διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς είχε σκοπό την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των δύο αυτών βασικών εθνικών μας προϊόντων, την επισήμανση των προβλημάτων λειτουργίας των ελαιολουργίων, δύο και τριών φάσεων και των πυρηνοελαιολουργίων με τις προτινόμενες λύσεις, την εκτενή συζήτηση για το βιολογικό ελαιόλαδο, πάστα ελιάς, καθώς και την σημασία των δύο αυτών προϊόντων, την ανάδειξη προβλημάτων που αφορούν την εμπορία, τυποποίηση και εμπόριο του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς και ιδιαίτερα των θωμάτων του σύγχρονου μάρκετινγκ. Τέλος, είχε ως σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα προγράμματα που αφορούν χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ελαιοκομικό τομέα αλλά και για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι στο περσινό Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς η Ετωλοκαρνανία έχει τιμηθεί με τα πρώτα βραβεία καλύτερου περιπτέρου και ποιότητας προϊόντων ελιάς, ενώ φέτος τιμόμενος νομός ήταν αυτός της Μεσσηνίας. Είναι μια γιορτή, είναι συγχρόνως και μια έπαλξη αγώνα για την προβολή αυτού του θαυμάσιου, εξαιρετικού, ανυπέρβλητου προϊόντος, το οποίο είναι το λάδι και οι ελιές. Ένα προϊόν το οποίο είναι πλέον καταγεγραμμένο στη συνείδηση όλων των Ελλήνων αλλά και της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού κοινού και όχι μόνο φυσικά, για την υπεροχή του, για την αυθεντικότητά του, για την πλούσια γεύση του και όλα τα ιδανικά του χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το λάδι, εγώ πριν από λίγο το αποκάλεσα ένα πράσινο χρυσό. Ένας φίλος εδώ πέρα μου είπε ότι είναι εθνικό προϊόν. Ένα εθνικό προϊόν που, καλός ή κακός, υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά, όπως λένε και οι παραγωγοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προώθηση του προϊόντος, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα προώθησης στις ευρωπαϊκές αγορές. Σε αυτό το τομέα, τι προσπάθειες γίνονται από την πλευρά της Νομαρχίας, από την πλευρά της Μεσσηνίας, από την πλευρά των παραγωγών της Μεσσηνίας για να κερδίσουμε αυτό το στίχημα? Τα τελευταία χρόνια έχουμε επιτελέσει πάρα πολύ σημαντικές μεγάλες προόδους. Βεβαίως δεν αρκεί αυτό, δεν φτάνει. Θέλουμε συνέχεια, διότι οι συνθήκες και τα δεδομένα συνεχώς διαφοροποιούνται. Η κρίση η οικονομική, τα ζητήματα της παραγωγής, τα ζητήματα του μάρκετινγκ και της προώθησης, το άνοιγμα των αγορών, ο ανταγωνισμός, τα ολιγοπόλια τα οποία δημιουργούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά είναι καινούργια δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν μια ευπροσαρμοστικότητα από την πλευρά μας, δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε σε αυτά για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Δεν φτάνει μόνο η παρουσία των θεσμικών παραγόντων. Χρειάζεται συνεργασία όλων των επιπέδων. Πρώτα απ' όλα των ομάδων παραγωγών, των ενώσεων, των συνεταιρισμών, των τυποποιητών μας, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλές προόδους τον τελευταίο καιρό. Χρειάζεται επίσης η συνεργασία της αυτοδιοίκησης και των θεσμικών παραγόντων. Χρειάζεται η συνδρομή της κεντρικής εξουσίας.